Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Γεια σας. Κύριε Πάμι, βρισκόμαστε στον χώρο της έκθεσης φωτογραφίας, την οποία εσείς έχετε διοργανώσει, στην Αυστροελληνική. Ναι. Κύριε Πάμι, από πότε ασχολείστε με τη φωτογραφία? Με τη φωτογραφία επαγγελματικά ασχολούμαστε εδώ και όχι πολλά χρόνια, νομίζω 3-4 περίπου. Ερασιτεχνικά ήταν πάντα... Είπατε τη λέξη ασχολούμαστε, εννοείται. Εννοώ ότι... Μόνος. Όχι, δεν είμαι μόνος μου. Ναι. Η σύζυγος είναι που το ξεκίνησε το όλο αυτό σκηνικό, η Τάμη Χαραλαμπίδου. Μάλιστα. Από το Θωμά Ευγέννη. Ναι. Και μα δίπλα της βοηθάω κι εγώ όσο μπορώ και εν συνεχεία καταλήξαμε να το μοιράσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Αυτό που παρουσιάζεται εδώ μέσα και βέβαια φωτογραφίες θα δείξω μετά από αυτήν την συνέντευξη στους θεατές της Κιλκής Web TV και βέβαια στους δικούς σας που θέλουν να δουν και τα έργα σας. Πώς σας ήρθε η ιδέα αυτής της συγκεκριμένης έκθεσης αυτών των συγκεκριμένων φωτογραφιών, διότι όλες οι φωτογραφίες φαντάζομαι δείχνουν κάτι, μας λένε κάτι, αλλά εμείς οι μη έχοντες σχέση με την φωτογραφία, ιδιαίτερη σχέση, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι λένε. Μπορείτε να μας εξηγήσετε καταρχάς από πού γεννήθηκε η ιδέα? Με μεγάλη μου χαρά. Έχουμε πάντα πολλά κόνσεπτ μέσα στο μυαλό μας. Έχουμε, δηλαδή, πάντα τρέχουν διάφορες ιδέες και αναζητούμε μονίμως τα κατάλληλα άτομα που μπορούν να μας βοηθήσουν να τα πραγματοποιήσουμε. Για το συγκεκριμένο κόνσεπτ, το οποίο γεννήθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου, ήταν η ιδέα να έχουμε ανθρώπους, κοπέλες βασικά, όμορφες αν είναι δυνατόν, που θα είναι άψυχες μαριονέτες. Δηλαδή τα άκρα τους, το βλέμμα τους, η κίνηση, θα είναι κάτι το εντελώς άψυχο. Και σιγά σιγά αυτή η μαριονέτα, τραβώντας τα σχοινιά, θα παίρνει ζωή. Μέχρι που κάποια στιγμή θα φτάσει να είναι ένας ζωντάνος άνθρωπος. Δηλαδή θα επιδείξει από το άψυχο στο τελείως ζωντανό, στο τελείως χαμογελαστό, στο τελείως εκφραστικό. Κύριε Πάμι, αυτό που μου λέτε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, χρειάζεται και αυτές οι κοπέλες, οι οποίες από τις φωτογραφίες φαίνεται ότι έχουν πάρα πολύ όμορφα χαρακτηριστικά. Ναι. Θα πρέπει όμως να έχουν γνώση και ηθοποιίας. Δηλαδή να μπορούν να προσποιηθούν το άψυχο, να μπορούν. Αυτά τα φτιάχνετε εσείς ή παίρνετε έτοιμες φτιαγμένες που μπορούν και ξέρουν πώς να παρουσιάσουν? Θα πούμε την αλήθεια. Υπάρχει πάντα ένα όραμα. Το πώς θα φρεθούν τα κατάλληλα μοντέλα είναι πάντα ένα ζήτημα. Για αυτό το συγκεκριμένο είχαμε την Εμιλία τη Γουλτίδου και την Ελένη την Παπαδοπούλου. Η Εμιλία γνώριζα από πριν ότι είχε κάποια σχέση με θεατρικές ομάδες, είχε ασχοληθεί στο παρελθόν, είχε συμμετάσχει σε διάφορες παραστάσεις, ήξερε ότι μπορεί να το υποστηρίξει. Η Ελένη Παπαδοπούλου, μόλις την είδα, επειδή έχει μια πολύ ιδιαίτερη κόμη, θεώρησα ότι πρέπει να συμμετάσχει οπωσδήποτε. Αυτή λοιπόν ήταν το κρυφό ταλέντο που δεν το περιμέναμε. Μάλιστα. Δηλαδή μας εντυπωσίασε, λέγαμε ότι σίγουρα είναι η ίδια κοπέλα, είναι αυτή η ίδια. Από τη Μιλία ξέραμε τι να περιμένουμε και μας το έδωσε στα μέγιστα. Η Ελένη ήταν που μας εντυπωσίασε από το πουθενά. Άρα σε όλες τις φωτογραφίες εσείς απεικονίζετε δύο πρόσωπα, ναι, τα οποία βέβαια σε διαφορετικές φάσεις και σε διαφορετικές στάσεις. Ναι. Η επιλογή αυτή έγινε, είναι προσωπική δική σας ή την κάνατε μετά από κουβέντα, συζήτηση με την σύζυγο, μια και δεν είναι σχέτος ο Πάμι, είναι και η Τάμι? Η σύζυγος συμμετέχει πάντα σε όλα τα κόνσεπτ, είτε με ιδέες, είτε στην πράξη, είτε στο στήσιμο, κατά την ώρα της δημιουργίας, κατά την ώρα της επεξεργασίας, γιατί και εκεί υπάρχει πολλή δουλειά. Και ευτυχώς δεν είναι εδώ πέρα και μπορώ να πω ότι πολλές φορές επιβάλλει και την άποψή της. Όχι, αυτό θα το έλεγα εγώ, ναι, διότι χωρίς, ναι, ένα μυαλό γυναικείο
που να αγαπάει αυτό που κάνετε, δεν θα μπορούσε να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Αν και δεν είμαι κριτικός φωτογραφίας. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς τη σύζυγο δεν θα είχαμε κάνει ούτε τα μισά από εδώ πέρα που έχουμε φτάσει μέχρι τώρα. Πάμε. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για τη φωτογραφία. Ναι. Εγώ εκείνο που θέλω είναι. Έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου κάτι που είναι πολύ κοντά, εννοώ σε μήνες, κάποια δουλειά την οποία θα μας παρουσιάσεις, αλλά ακόμη δεν την έχεις. Λοιπόν, δεν θέλω να πω πολλά. Θα έχουμε, όπως είπα, κόνσεπτ τρέχουν συνέχεια. Και ειδικά το χειμώνα, που έχουμε κάπως περισσότερο χρόνο, μπορούμε να αφοσιωθούμε αποκλειστικά σε αυτά. Αλλά έχουμε ένα κόνσεπτ, τώρα ένα διαφημιστικό έχουμε να κάνουμε με κουρίο, με πίνα από κορίτσια, με μουσάτους, είναι εκείνο πολύ ενδιαφέρον. Εκείνο που θέλω περισσότερο, κύριε Τάμι, είναι να ξέρει ο κόσμος μετά από αυτήν την κουβέντα που κάνουμε και τις φωτογραφίες που θα δείξουμε, στο μέλλον θα υπάρχει συνέχεια με άλλες εργασίες σας. Έχετε... και ο κόσμος να περιμένει από τον Τάμι και την... και από τον Πάμι και τον Πάμι και την Τάμι, ναι, να περιμένει άλλες δουλειές. Το μόνο που θέλω να σας πω και ελπίζω να το ακούσουν όσο δυνατόν περισσότεροι αυτό, έρχεται κάτι πάρα πολύ μεγάλο που δεν θέλω να το πω ακόμα, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όσοι το ακούσουν αυτό, ας με ρωτήσουν από κοντά καλύτερα. Μάλιστα. Το Μάιο. Είναι μια είδηση την οποία θα τη μεταφέρουμε βέβαια και ελπίζουμε να είναι πολύ σπουδαία και επίσης να μαζέψει πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι έχετε μαζέψει σε αυτήν την εκδήλωση. Θα διότι, κάνουμε τον Πάμι, είμαι σίγουρος. Πέστε μου αλήθεια, αυτή είναι η πρώτη σας δουλειά που την εκθέτουμε. Αυτή είναι η πρώτη ατομική. Ναι, τι θέλω να πω. Ότι στην πρώτη αυτήν και από ό,τι ξέρω είχατε αυτήν την επιτυχία. Άρα στα επόμενα πιστεύω να μην σας χωράει αυτός ο χώρος και να κοιτάξετε κάποιον μεγαλύτερο. Αυτό είναι. Εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ανταποδίδω. Και εύχομαι αυτό το καλλιτεχνικό που έχετε μέσα σας να το βγάλετε, εκτός αν θέλετε να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι πρόκειται πολύ σύντομα να αναλάβετε. Ναι, είναι στα σκαριά να αναλάβω τη φωτογραφική ομάδα στο Κιλκής, οπότε ελπίζω να δω πολλούς από εσάς από κοντά. Δύο ειδήσεις λοιπόν, μία ότι το Μάιο θα έχουμε κάτι πολύ δυνατό και μία ότι ο Πάμι πολύ γρήγορα θα είναι ο άνθρωπος που θα αντικαταστήσει, γιατί θα φύγει ο παλιός δάσκαλος φωτογραφίας. Δάσκαλος και φίλος. Και φίλος. Πάνω απ' όλα φίλος, ναι. Ο Γιάννης ο Ιωσηφίδης. Κύριε Πάμι, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι τα καλύτερα τόσο προσωπική, τόσο οικογενειακή, όσο και καλλιτεχνική επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Gracias.